Καλησπέρα σας. Σάββατο σήμερα, ήδη προείπαμε ότι λόγω της Παρασκευής, επειδή χθε τελέσαμε στον δικό μας εδώ τον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου, τέσσερις ακολουθίες των πρώτων χαιρετισμών και αυτό το κάναμε για να διευκολύνουμε περισσότερους πιστούς να προσέρθουν σε αυτήν την όμορφη και ωραία ακολουθία προς τιμή τη της κυρίας και δέσποινάς μας Θεοτόκου και έτσι λόγω το ότι τελειώσαμε κάπως αργά σκέφτηκα να μην κάνουμε την Παρασκευή το παρεάκι μας αυτό και να το μεταθέσουμε για αυτή την περίοδο, την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να το μεταθέσουμε την ημέρα του Σαββάτου, σήμερα. Πιστεύω ότι και η αγορά έχει κλείσει σιγά σιγά, ούτω ώστε βρισκόμαστε στα σπίτια μα. Ήδη ε, μετά τι 9 δεν θα υπάρχει και η κυκλοφορία όπω συνηθίζεται λόγω της πανδημία, άρα βρισκόμαστε στα σπίτια μα και προετοιμαζόμαστε για την αυριανή θεία λειτουργία, διαβάζοντα το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο καθένας κάνοντας αυτά τα οποία ε, γνωρίζει από το σπίτι του, από τους πνευματικούς του, ε, θα ανάψει το καντήλι του, θα θυμιατίσει, θα μελετήσει λιγάκι, κάποιοι θα κοινωνήσουν και θα διαβάσουν την ε, Θεία Μετάληψη, ούτως ώστε προετοιμαζόμαστε για να ζήσουμε αυτό το μεγάλο μυστήριο, να ζήσουμε τον Θεό στη γη. Ήδη μπήκαμε στην μεγάλη 40 από την καθαρά Δευτέρα και μάλιστα όλη αυτή η εβδομάδα ονομάζεται καθαρά εβδομάδα διότι οι χριστιανοί καθαρίζονται, αγνίζονται και καθαρίζονται όχι μόνο διατροφικά, να μην μείνουμε μόνο στην νηστεία σε ένα επίπεδο διατροφής, αλλά η νηστεία είναι των κακών αποχή, αλοτρίωσης, θυμού, ψεύδους, επιορκίας, καταλαγιάς, όλων αυτών των παθών. Η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος, αλλά είναι παθοκτόνος. Τα πάθη μας καταπολεμούμε, όχι το σώμα μας, δεν παιδεύουμε το σώμα μας. Βέβαια, συμβάλλει και η διατροφή. Κάποιοι όμως άνθρωποι που ενδεχομένως δεν μπορούν να τηρήσουν το διατροφικό μέρος της νηστείας, λόγω κάποιας υγείας που μπορεί να έχουν σωματικής. Δεν, είναι, δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν νηστεύει επειδή τρώει από κάποια τα οποία είναι ε, μη επιτρεπτά. Δεν θέλω να το δούμε με έτσι σε κλειστό, ε, έτσι σε μία στενότητα όλο αυτό το πράγμα της νηστείας, αλλά η νηστεία είναι καθαρά παθοκτόνος θα κάνουμε αγώνα να καταπολεμήσουμε και να κατανικήσουμε τα πάθη μας. Μη μένουμε μόνο στην διατροφή εάν σήμερα τρώγεται το λάδι ή δεν τρώγεται το λάδι και να σκεφτόμαστε μονίμως τι θα μαγειρέψω σήμερα, τι θα κάνω σήμερα κλπ. Κάποια φορά έκανα μια εκπομπή με την πρόεδρο του Συλλόγου, του Ποντιακού Συλλόγου για τα ήθη και έθιμα ε, των Χριστουγέννων και γενικά της νηστείας. Και όταν την για την νηστεία, τι γίνεται, πώς νιστεύαν οι πόντοι στον, στην νηστεία, την περίοδο των Χριστουγέννων ή και την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και μου είπε, για τους ποντίους η νηστεία είναι δεν τρών τίποτα. Πράγματι, ε, το στοιχείο ε, του ποντιακού ελληνισμού το οποίο μας μετέδωσε και μας μετέφερε μία πίστη πολύ αγνή, μία πίστη πολύ ε, βαθιά και ισχυρή, μία πίστη που εδράζεται μέσα στις παραδόσεις, είχαν την ιστία πραγματικά ε, πάρα πολύ έτσι αυστηρή. Ήδη Βλέπω τώρα έχει μπει και ο κύριος Γιάννης Οκούσης, καλησπέρα κύριε Γιάννη, ο οποίος είχε ανεβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο που στον Πόντο καθαρά Δευτέρα έπελεναν τα σκεύη τους, τα καθάριζαν να μην έχουν ίχνος λίπους, και σε κάποια μέρη είχαν και έναν κουκουρά όπω τον έλεγαν, μια πατάτα που βάζανε 7 φτερά. Είναι αυτό που κάνουμε κάτι αντίστοιχο με τι σαρακοστούλε που φτιάχνουν από ζυμάρι με τα 7 πόδια που έχει μια ηκερά σαρακοστή που δεν έχει στόμα, έχει σταυρωμένα χέρια γιατί προσεύχεται, στόμα γιατί δεν τρώει. Και τα ποδαράκια είναι 7 εβδομάδε έτσι ακριβώ για να βάλουν στη διαδικασία τη νηστείας και τα παιδιά του κρεμούσανε αυτή την πατάτα με τα φτερά αυτά και έτσι κάθε φορά που έβγαινε και ένα φτερό μειώνονταν και οι μέρες της νηστείας και ό,τι έβλεπαν μέσα στο σπίτι το σέβονταν, το εκτιμούσαν και έτσι μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά αυτή, αυτό το ήθος ε, της νηστείας αυτό το ήθος της άσκησης γιατί η νηστεία ε, είναι άσκηση Βέβαια στον Πόντο υπήρχαν και μοναστήρια τα οποία ε, ανέδειξαν μεγάλους αγίους και μεγάλους ασκητές με αποτέλεσμα όλα αυτά να δίνουν μηνύματα στους ανθρώπους και να τα μεταφέρουν. Ε, και ήταν οι άνθρωποι πραγματικά ε, νηστευτές. Ε, τα διαβάζουμε στα συναξάρια ή στα γεροντικά. Όμως αυτά, αυτή την άσκηση την έφτιαχναν και οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Την έφτιαχναν και οι οικογενειάρχες, την έφτιαχναν και άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν καθημερινά, είχαν τις ασχολίες τους και είχαν και μεγάλες οικογένειες και εν νύστευαν. Και η νηστεία δεν ήταν μόνο διατροφική και τότε, παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν, ήταν άσκηση ήταν προσευχή, ήταν καταλλαγή, ήταν να μιλήσω με το διπλανό μου, με το γείτονά μου, να συμφιλιωθώ. Τέτοια νηστεία ξεκινούσαν οι χριστιανοί τούτη την περίοδο, τούτη την πρώτη εβδομάδα, την καθαρά εβδομάδα όπως σας προείπα και δεν είναι μόνο η νηστεία αλλά αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία έχει εντάξει πάρα πολλές ακολουθίες στο ορολόγιο της πρόγραμμα, στο τυπικό της. Έχει τις ώρες, οι οποίες είναι η πρώτη, η τρίτη, η έκτη και η ενάτη. Έχει τον όρθρο, έχει τον εσπερινό, έχει τα απόδειπνα. Είναι αρκετά μεγάλες ακολουθίες, καθώς επίσης και τις προηγιασμένες θείες λειτουργίες, όπου τελούνται Τετάρτη και Παρασκευή, είναι κατά βάση απογευματινές λειτουργίες, εσπερινές λειτουργίες, όπου λόγω του ότι δεν υπάρχει θυσιαστήριο μέσα στην εβδομάδα, η λειτουργία, ο αμνός, προαγιάζεται από την Κυριακή, όπου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Και σε ένα Κιβώτιο το οποίο λέγεται αρτοφόριο φυλάσσεται εκεί ο αμνός όπου θα μεταδοθεί στους πιστούς την Τετάρτη και την Παρασκευή. Οι παλαιοί άνθρωποι είχαν συνήθεια να κοινωνούν και τακτικά. Γι' αυτό η περίοδος από την Κυριακή μέχρι την επόμενη Κυριακή ή το Σάββατο και Κυριακή που έχει θείε λειτουργία ήταν μεγάλο το διάστημα αποχής από το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος βρήκε αυτήν την λύση στο να μπορούν οι πιστοί να κοινωνούν και μεσοβδόμαδα κρατώντας προηγιασμένο άρτο από την Κυριακή και έτσι μεταλάβαναν και μεσοβδόμαδα και έπαιρναν δύναμη, έπαιρναν θάρρος ε, αποκτούσαν αντοχή να συνεχίσουν τον αγώνα τους και τα όποια προβλήματα είχαν οι και συνέχιζαν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία τούτη την περίοδο εκτός από την Ιστία εντάσσει στο πρόγραμμά της και την προσευχή. Σε κάποιο ευαγγελικό κείμενο λέγει ο Κύριος τούτο το γένος μόνο εν προσευχή και νηστεία, το γένος των δαιμόνων, αλλά και γενικά με την προσευχή και με την νηστεία ε, μπορούμε να επιτύχουμε μεγάλα πράγματα. Η νηστεία και η προσευχή είναι τα δύο όπλα και τα δύο φάρμακα του ορθόδοξου χριστιανού, όπου με αυτά επικαλείται αυτόν τον ίδιο τον Κύριο και τον αναγκάζει να κάνει τι, να τον προσέξει. Στου κατανοητικού εσπερινού τη ε, κάθε Κυριακή που τελούνται τούτη την περίοδο, υπάρχει ένα προκείμενο που λέει Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από του παιδό σου ότι θλίβομαι. Μη γυρίσει, Θεέ μου, το πρόσωπό σου από μένα που είμαι το παιδί σου, γιατί στεναχωριέμαι. Θέλω διαρκώ να σε κάνω, να, να, θέλω να με βλέπει. Διαρκώ θέλω να στρέφει το βλέμμα σου πάνω μου. Αυτό το πράγμα κάνει η νηστεία. Για σκεφτείτε όσοι έχετε παιδιά πότε προσέχουμε ένα παιδί όταν δεν τρώει, όταν είναι μίζερο στο φαγητό του και αρχίζουμε να στεναχωριόμαστε και να λέμε βρε παιδάκι μου φάει, φάει λίγο, πώς έτσι αδυνάτισες, πώς έτσι άγιασες, βάλε λίγο ένα δράμι πάνω σου και συνέχεια έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στο παιδί μας το οποίο δεν σητίζεται σωστά, δεν τρώει σωστά. Έτσι λοιπόν και εμείς που είμαστε παιδιά του Θεού, τι κάνουμε, θέλουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας σε αυτόν τον ίδιο τον Κύριό μας και τι κάνουμε, Ασκητεύουμε, δεν τρώμε για να μπορέσουμε να τον ε, έχουμε δίπλα μας. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πραγματικά επιζητούμε από τον ε, Κύριό μας να μας βλέπει διαρκώς, να μας βλέπει συνεχώς. Δηλαδή η νηστεία είναι κάτι τρελό, να το πω έτσι, να αναγκάσω το Θεό να με δει. Μπορεί να μην τρώω για μέρες, μπορεί να μην πίνω νερό για κάποιες μέρες, μπορεί όλη τη νύχτα να είμαι στην προσευχή είτε στα γόνατα είτε όρθιο σε πανίχιο στάση, για να τον αναγκάσω να με δει. Θέλω διαρκώς να με βλέπεις. Αυτή είναι η νηστία. Αν δεν την καταλάβουμε κάπως έτσι την νηστία, τότε θα πέσουμε σε μία τυπικούρα, σε έναν καθαρά ε, τυπικισμό, στο να τηρούμε το λάδι, σήμερα τρώγεται λάδι, αύριο δεν τρώγεται λάδι, μεθαύριο μπορούμε να φάμε. Ε, το ψάρι στην 25η Μαρτίου ή και όλα αυτά τα οποία θα μας βάλουν σε μια άλλη τροχιά και θα χάσουμε το πραγματικό νόημα της άσκησης, το πραγματικό νόημα συναντήσεως τούτη την περίοδο του εαυτού μας με αυτόν τον ίδιο τον Κύριο. Αυτό θα το επιτύχουμε με την προσευχή και με την άσκηση, με την νηστεία. Εάν τα αφήσουμε αυτά και τα κάνουμε μόνον ε, τυπικά, όπως ακόμα και τις ακολουθίες, τις εκκλησιαστικές, πολλοί πιστοί προσέρχονται στις ακολουθίες με το βιβλίο, το συνέκδημο ε, στο χέρι και έχουν γνωρίζουν ακριβώς και πολλές φορές μπορεί να παρατηρήσουν και τον ψάλτη και τον ιερέα αν κάτι δεν έχουν πει ή και να πούνε α, έφαγανε ε, τα γράμματα όπως λένε. Ε, και άρα αμάρταναν γιατί δεν είπαν όλα τα γράμματα μη μένουμε σε αυτή την ε, τύπικότητα όχι αλλού είναι η ουσία ας μην κολλούμε στο νόμο αλλά ας βλέπουμε στο γράμμα του νόμου αλλά ας βλέπουμε το πνεύμα του νόμου αυτό είναι το οποίο θα μας αγιάσει οι θα μείνουμε σε έναν νομικισμό και θα χάσουμε ε, αυτό το οποίο είναι ο στόχος μας και είναι ο προορισμός μας. Είναι η βασιλεία των ουρανών. Έχω το, το συνέκδημό μου, το βιβλιαράκι μου και το έχω ως βοηθητικό μέσο στο να προσεύχομαι. Όχι να ελέγχω τον ιερέα ή τον ψάλτη αν είπαν το τάδε δοξαστικό ή είπαν το τάδε κοινωνικό ή το θεοτοκείο ή το τάδε τροπάριο ή το, δεν το έχουν το τροπάρει και πολλές φορές να πηγαίνουμε να διαμαρτυρόμαστε και να λέμε με το δικό μου το βιβλίο αυτή η έκδοση έχει αυτό εδώ, σας δεν το έχει και λοιπά. Και να γίνονται και διάφορες παρεξηγήσεις και μετά ε, στα πηγαδάκια τα οποία δημιουργούμε στα σπίτια μας, τώρα βέβαια λόγω κορονοίου απαγορεύονται και οι επισκέψει. Αρχίζουμε να λέμε, βρε, εκείνο ο παπά δεν τα λέει όλα, ή εκείνο ο ψάλτη, ξέρει, ε, πήδηξε τα γράμματα, όπω έτσι ε, χαρακτηριστικά το λέγουν. Μην μένουμε σε αυτά. Μπορεί να μιλάμε και να προσευχόμαστε ε, από το πριν μέχρι το βράδυ, αλλά ούτω πολύ το Κύριε ελέησον. Λέει, λέει και ο Κύριός μας στο Εσένα Ευαγγέλιο ότι ε, με φωνάζετε Κύριε, Κύριε, αλλά δεν σας ακούω. Διότι δεν είναι προσευχή καρδιακή δεν είναι προσευχή στεναγμού, δεν είναι προσευχή αναζητήσεως του Θεού, αλλά είναι κάτι και μόνον τυπικό. Ήδη όταν ξεκινά η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, από την Δευτέρα που διαβάζονται τρία βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το βιβλίο της Γενέσεως, το βιβλίο του Προφήτου Ισαΐα και το βιβλίο των Παριμιών, ξεκινάει λοιπόν από τον προφήτη ε, Ισαΐα από το πρώτο κεφάλαιο και μιλάει ο Θεός τάδε λέγει ο Κύριος μιλάει ο Θεός μέσω του προφήτου προς το λαό και λέει ο Κύριος τι ότι έχω βαρεθεί τις προσευχές σας έχω αηδιάσει από το θυμίαμά σας έχω ε, αηδιάσει από τις θυσίες σας αυτό δεν το έβαλε η Εκκλησία έτσι ως έχει, το έβαλε για να μας νοηματοδοτήσει τον δικό μας αγώνα και την δική μας άσκηση ποια ακριβώς πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι με καρδία καθαρή και συντετριμένη. Και όταν η καρδιά μας είναι καθαρή και συντετριμένη, δεν θα την εξουδενώσει ο Κύριος. Αλλά θα σκύψει, με εβίκον ους και θα ακούσει τους στεναγμούς, θα ακούσει αυτούς τους στεναγμούς, τους αλαλιτούς, τους οποίους θα ε, στρέφεται προς τον Κύριο και θα απευθύνεται. Εκτός από αυτές τις ακολουθίες έχουμε και τις ωραίες ακολουθίες των χαιρετισμών, που τελούνται κάθε Παρασκευή προς τιμήν της Κυρίας μας και Δέσποινάς μας Θεοτόκου, η οποία έγινε η Μεσήτρια και έγινε η Γέφυρα, έγινε η Σκάλα για να κατέβει ο Θεός στην γη, αλλά και να ανέβει ο άνθρωπος στον ουρανό και να καταστεί και πάλι Υιός κατά χάριν. Και μετά έχουμε τις θείες μας λειτουργίες κάθε Κυριακή, όπου μας δίνει και κάποιο στίγμα η κάθε Κυριακή. Ήδη, αύριο, πρώτα ο Θεός, θα έχουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Είναι η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου γιορτάζουμε το γεγονός της αναστηλώσεως των εικόνων, ένα μεγάλο ε, θέμα το οποίο ταλάνισε την Αγία Εκκλησία για εκατό και πλέον χρόνια το η αίρεση της οικονομαχίας. Ήταν οι οικονολάτρες και ήταν και αυτοί οι οποίοι δεν ε, τιμούσαν τις εικόνες, τους θεωρούσαν ότι ήταν οι ε, 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 δολολάτρες. Υπήρχαν ε, ε, διάφορες τέτοιες καταστάσεις που επικρατούσαν στην Βυζαντινή εκείνη εποχή, όπου παρασύρθηκαν και έγιναν οικονομάχοι πάρα πολύ κληρικοί και αρχιερείς, κατ' επέκταση και αυτοκράτορες και κατεδίωκαν τους ανθρώπους οι οποίοι τιμούσαν τις εικόνες, και δίδεται τέλος μετά από 100 χρόνια με την 7η Οικουμενική Σύνοδο όπου διαβάζουμε και διάφορα άρθρα ε, μέσα από το, το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Και έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος λέει ότι η οικουμενικη συνοδο οπου διαβαζουμε και διαφορα αρθρα μεσα απο το συνοδικο της 7 η οικουμενικης συνοδου και ερχεται ο αγιος ιωαννης ο δαμασκηνος ο οποιος λεει οτι η τιμη προς το πρότυπο διαβαίνει. Η τιμή δεν είναι ούτε στις μπογιές, ούτε στα ξύλα, ούτε σε οτιδήποτε άλλο υλικό υπάρχει πάνω σε μια εικόνα, αλλά η τιμή διαβαίνει προς το πρωτότυπο, διαβαίνει στο πρόσωπο το οποίο εικονίζεται και άρα δεν είναι οι δολολάτρες, οι πιστοί δεν λατρεύουν τα ξύλα, έτσι, ούτε τις μπογιές, ούτε και ότι άλλο υπάρχει πάνω, αλλά τιμούν το πρόσωπο το οποίο και εικονίζεται. Αυτό είναι το μήνυμα της πρώτης Κυριακής της Ορθοδοξίας, ότι είμαστε Ορθόδοξοι και πρέπει να υπάρχει η, ορθο, η ορθή δόξα, η σωστή δόξα, αλλά και η ορθή πράξη. Ορθοδοξία και Ορθοπραξία είναι οι δύο πτέρυγες με τις οποίες Μπορούμε να πετάξουμε και να βρεθούμε πλησίον του Κυρίου μας. Σήμερα Σάββατο γιορτάσαμε την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος, το θαύμα των κολύβων το οποίο είχε επιτελέσει εκεί γύρω στον 4ο αιώνα όταν στην βασιλεύουσα κάποιος αυτοκράτορας ο οποίος επί Ιουλιανού του Παραβάτου θέλησε να μολύνει τις τροφές στην αγορά με αίμα θυσιών για να μολύνει τους πιστούς οι οποίοι θα πήγαιναν να αγοράσουν τρόφιμα. Εμφανίζεται λοιπόν σε όνειρο στον τότε Πατριάρχη, στον Ευδόξιο, ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρον. Τύρον λέγεται γιατί ήταν στο τάγμα των Τυρώνων, δηλαδή των νεοσυλλέκτων, ήταν στρατιωτικός Άγιος, Άγιος Θεόδωρος, από τα ευχάητα της Μικράς Ασίας, η καταγωγή του, και λέγει στον Πατριάρχη ότι σκοπεύουν να μολύνουν τους χριστιανούς, να τους μειάνουν. Αύριο το πρωί πήγαινε στην εκκλησία και ανήγγελε στους πιστούς να μην προσέλθουν στις αγορές γιατί τα τρόφιμα είναι μολυσμένα. Και τι θα κάνουν οι άνθρωποι, έχουν οικογένειες μεγάλες, ρωτάει ο Πατριάρχης ο Ευδόξιος τον Άγιο Θεόδωρο. Λέει να κάνουν κόλληβα. Τι είναι τα κόλληβα, λέει κόλληβα στην πατρίδα του στα Ευχάητα, λέμε το βρασμένο στάρι, όλοι στα μπάρια τους έχουνε σιτάρι, ας πάρουν να βράσουν και να πορευτούν αυτή την περίοδο της καθαράς εβδομάδας με το σιτάρι. Πράγματι ο Ευδόξιος την επόμενη ε, ημέρα που θα ξεκινούσε και η καθαρά εβδομάδα ανακοινώνει στο εκκλησίασμα στους πιστούς αυτό το οποίο ε, του, του, του είπε ο Άγιος Θεόδωρος και το πώς έπρεπε να αντιμετωπίσουν την όλη κατάσταση. Πράγματι οι πιστοί υπάκουσαν τις ε, προσταγές του Πατριάρχου τους, δεν βγήκαν στις αγορές, Πορεύθηκαν με το βρασμένο στάρι, με αποτέλεσμα και αυτοί δεν μολύνθηκαν, αλλά κατέρευσε οικονομικά και η αγορά, διότι όλα τα οποία είχαν προσπόληση είχαν πλέον ε, καταστραφεί. Είχαν πλέον χαλάσει και άρα δεν μπορούσαν να πουληθούν. Έτσι λοιπόν διέσωσε ο Άγιος μάρτης Θεόδωρος ο Τύρων, τους πιστούς της βασιλεύουσες, από εκείνον τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, που ήθελε να τους μιάνει. Αυτά τα γεγονότα γιορτάσαμε αυτή την εβδομάδα, την καθαρά εβδομάδα, έτσι εν ολίγης, και αύριο, που είναι η πρώτη Κυριακή, η Κυριακή της Ορθοδοξίας όπως σας προείπα, θα διαβάσουμε το εξής Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο, η θέληση ο Ιησούς εξελθύνει στην Γαλιλαίαν και βρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό ακολούθημη. Ήνδε ο Φίλιππος από Βυθαϊδά εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει ο Φίλιππος τον Ανθαναήλ και λέγει αυτό όν έγραψε Μωσής τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Και είπε αυτόν Αθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δίνατε τι αγαθόν είναι. Λέγει αυτό ο Φίλιππος, έρχου και είδε. Είδεν ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενον προς Αυτόν και λέγει περί Αυτού, είδε αληθός Ισραηλίτης ενώ δόλος ουκέστην. Λέγει αυτόν Αθαναήλ «Πούθεν με γινώσκεις» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό «Προτού σε φίλοι φωνήσε όντα υπό τη εκείνη είδωσε. Απεκρίθη Απεκρίθηθη και λέγει αυτό «Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλές του Ισραήλ» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό «Ό,τι είπον συ ο υιος του θεου συ ο βασιλεύς του ισραηλ απεκριθη ο ιησους και είπε αυτο οτι ειπον σοι ειδωσε υπο κατω της εκείνης πιστεύεις, μίζω του τον όψιν» Και λέγει αυτό «Αμήν, αμήν λέγω ημήν». «Απάρτι όψεστε των ουρανών ανεωγότα και τους Αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Αυτό είναι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα το οποίο θα αναγνωστεί αύριο στους Ιερούς μας Ναούς. Είναι η γνωστή ιστορία του Φίλιππου με τον Αθαναήλ όπου ο Φίλιππος ελκύστηκε από το κήρυγμα του Ιησού, αλλά δεν κρατάει γι' αυτόν αυτό το οποίο ανακάλυψε, αυτό το οποίο βρήκε, αλλά τρέχει περί χαρίς στο φίλο του τον Αθαναήλ να του ανακοινώσει ότι αυτόν που εμείς μελετούσαμε τόσο καιρό στην Παλαιά Διαθήκη, τον βρήκαμε, είναι από την Αζαρέτ. Είναι αυτό το γνωστό περιστατικό το οποίο... Ε, γνωρίζουμε όλοι του Φιλίππου με τον Αθαναήλ. Όμως πώς συνδέεται αυτό, διότι είπαμε ότι γιορτάζουμε την αναστήλωση των εικόνων. Τούτο το, το, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα πώς μπορεί να συνδέεται με αυτή την Κυριακή, εφόσον η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την αναστήλωση των εικόνων, θυμίζοντάς μας ότι κατά το παρελθόν υπήρξαν κληρικοί παντός βαθμού που έπεσαν στην αίρεση της οικονομαχίας και πολέμησαν τις Άγιες Εικόνες. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος, όπως σας προείπα, καταδίκασε τελικά όλους τους κληρικούς και τους λαϊκούς εκείνους που πλανήθηκαν από αυτή τη φοβερή αίρεση και αποκατέστησε την αλήθεια. Από τότε η Εκκλησία εορτάζει το γεγονός αυτό της αναστήλωσης των εικόνων ονομάζοντας την Κυριακή αυτή Κυριακή της Ορθοδοξίας το ψεύδος διαλύθηκε, επικράτησε η αλήθεια, επικράτησε η ορθή δόξα. Αλλά αυτό είναι και το μήνυμα της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάσαμε, με τον Φίλιππο από την Βισταϊδά, ο οποίος γνωρίστηκε με τον Ιησού από την Γαλιλαία εκ της πόλης Ναζαρέτ. Ο Ιησούς όμως Ήτανε κατασυκοφαντημένος από τους άρχοντες του τόπου, από το Ιουδαϊκό Ιερατείο και από τους αρχιερείς. Προσπαθούσαν δε να παρασύρουν και τον κόσμο με το μέρος τους και να τους τρέψουν κατά του Ιησού. Κάτι παρόμοιο έκαναν και οι Βυζαντινοί άρχοντες και το Ιερατείο κατά των Αγίων εικόνων. Συκοφαντία και διαβολή επικρατούσε παντού» τα πάντα τα διέστρεφαν, έως ότου περίσχησε η αλήθεια και το ψεύδος διαλύθηκε. Νίκησε το σωστό, η ορθοδοξία και οι εχθροί εξαφανίστηκαν. Νίκησε η ορθοδοξία, εξαφανίστηκαν οι εχθροί. Έτσι είναι, το ψέμα επικρατεί για λίγο, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια όπως λέει και ο λαός μας. Έρχεται η ώρα που η αλήθεια αποκαλύπτεται και τότε οι συκοφάντες τρέφον, τρέπονται σε φυγή. Το ίδιο μας λέγει και σήμερα ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στο Ευαγγέλιο του. Μας μιλάει για το πρόσωπο του Ιησού εκ της πόλεως Ναζαρέτ. Σιγά έλεγαν οι εχθροί του Ιησού, μην είναι αυτός ο Χριστός. Δηλαδή ισχυρίζονταν ότι είναι αδύνατο να είναι αυτό το πρόσωπο του Μεσσία. Τα ίδια λόγια έλεγε παρασυρώμενος και ο φίλος του, Ναθαναή, το φίλος του Φιλίππο Ναθαναήλ. Του φαινόταν απίθανο ο Ιησούς από την Ναζαρέτ να είναι ο αναμενόμενος Χριστός. Είναι δυνατόν από την Ναζαρέτ να προέλθει κάτι καλό, έλεγε. Τότε ο Φίλιππος το απαντά, έρχου και είδε. Έλα μόνος σου από κοντά να το γνωρίσεις. Άσε το τι λέγουν όλοι οι άλλοι. Έλα εσύ να τον γνωρίσεις, να τον ακούσεις, να συζητήσεις μαζί του και τότε θα δεις ότι όλα όσα έχουν πει είναι ψέματα και όχι αλήθεια. Πράγματι, ο Ναθαναήλ πήγε από κοντά και γνώρισε τον Ιησού. Όταν τον γνώρισε, το ψεύδος διαλύθηκε η αλήθεια φανερώθηκε. Οι συκοφαντίες κατέπεσαν και ο Ναθαναήλ φωνάζει «Ραβή, σύ είσαι πράγματι ο Υιός του Θεού, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Έκτοτε έγινε μαθητής του Ιησού Χριστού έως το τέλος της ζωής του. Ας το γνωρίζουν. Ας το γνωρίζουμε όλοι μας ότι το ψέμα και η συκοφαντία στέκονται μόνο προσωρινά. Η αλήθεια είναι μόνιμη και παραμένει αιώνια. Εμείς ερευνούμε και ακολουθούμε την αλήθεια, εφαρμόζοντας τη ζωή μας το έρχου και είδε που λέγει το σημερινό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός θα ανοίγει τα μάτια της ψυχής και του σώματος, ώστε να ανακαλύπτουμε που είναι το ψέμα και πού είναι η αλήθεια. Έρχου και είδε. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, της αυριανής μάλλον ευαγγελικής περικοπής, το οποίο θα ακούσουμε, αλλά δεν είναι μόνο να το ακούσουμε ή μόνο να το διαβάσουμε, αλλά είπαμε ότι πρέπει να το κάνουμε και πράξη, πρέπει να το εφαρμόσουμε. Έρχου και είδε. Το μήνυμα λοιπόν της σημερινής διηγήσεως είναι μία πρόσκληση. Έρχου και είδε. Έλα να δεις το Χριστό από κοντά, μέσα στην Εκκλησία, μέσα από τη ζωή των μυστηρίων, μέσα από το βίωμα της προσωπικής συναντήσεως, μέσα από την εμπειρία της σχέσεως του ανθρωπίνου προσώπου προς το Θείο Πρόσωπο. Αυτή τη σχέση του ανθρωπίνου προσώπου προς το χέιο πρόσωπο είναι το ζητούμενο αγαπητοί μου αδελφοί το οποίο πρέπει να μας συγκλονίζει και να μας δημιουργεί αυτήν την, την ένταση που πρέπει να έχουμε στο να γνωρίσουμε τον ίδιο τον Κύριο μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια μέσα απο τον αδελφόν μου διότι γνωρίζω τον θεό μου όταν γνωρίσω πρώτα τον εαυτό μου και μετά τον αδελφόν μου «Αγαπήσεις, κύριο τον θεόν σου ώς τον πλησίον σου μάλλον πως το λέει εκεί όταν τον ρωτά ο νέος τον κύριο του λέει τι πρέπει να κάνω και λέει ποιες είναι οι εντολές και του λέγει ότι αγαπήσεις ε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Προσέξτε λίγο, λέει τον πλησίον σου ως εαυτόν. Για να γνωρίσεις τον πλησίον σου πρέπει πρώτα να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και όταν γνωρίσεις τον εαυτό σου, αγαπήσεις τον εαυτό σου, τότε πραγματικά θα αγαπήσεις και τον πλησίον σου. Και κατ' επέκταση θα αγαπήσεις και θα συναντήσεις αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Δυστυχώς όλοι μας δεν κάνουμε εσωτερική διαργασία. Δεν κάνουμε εσωτερική δουλειά με τον εαυτό μας. Δεν κάνουμε ενδοσκόπηση. Αλλά αφήνουμε τον χρόνο να κυλάει έτσι. Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε, να διασκορπίσουμε, αυτό σημαίνει διασκέδαση, από το ρήμα σκεδάνιμη, να διασκορπίσουμε τον χρόνο μας. Να γεμίσουμε με άλλα πράγματα τον χρόνο μας, για να μην ερχόμαστε σε συνομιλία με τον ίδιο μας τον εαυτό. Από τη στιγμή που θα μπούμε μέσα στο σπίτι μας, θα ψάξουμε να βρούμε τα τηλεκοντρόλ, να ανοίξουμε ε, τις μουσικές, τις συσκευές, να ανοίξουμε τις τηλεοράσεις, να υπάρχει ένας θόρυβος μέσα στο σπίτι, ασκέτως αν παρακολουθούμε ή όχι, αρκεί να μην υπάρχει ησυχία για να μην μπορώ εγώ να σκεφτώ, να κάνω την ενδοσκόπηση και να δω τον εαυτό μου. Απλά απασχολούμαι με το να ακούω διάφορους θορύβους. Το ζητούμενο είναι ότι όταν πέσω να κοιμηθώ σε εκείνο το πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, τέταρτο, μισάωρο, ανάλογα πώς ε, ο κάθε ένας Κοιμάται πώς με το μαξιλάρι μου, πώς έρχομαι αντιμέτωπος με τον εαυτό μου. Διότι υπάρχει ένας δικαστής, υπάρχει μία φωνή εσωτερική στον κάθε ένα μας που λέγεται συνείδηση. Και εκεί η συνείδηση είναι ότι πολλές φορές είναι αμήλικτη και μας κατακεραυνώνει. Πώς καθησυχάζομαι αυτήν τη συνείδηση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα πρέπει να κάνουμε δουλειά στον εαυτό μας. Να αγαπήσουμε με τον εαυτό μας. Και όταν αγαπήσουμε τον εαυτό μας, όταν τα βρούμε με τον εαυτό μας, όπως λέει και ο λαός μας, τότε θα αγαπήσουμε και τον διπλανό μας. Θα αγαπήσουμε τον πλησίον μας, θα αγαπήσουμε το παιδί μας, θα αγαπήσουμε το συγγενή μας, θα αγαπήσουμε το γείτονά μας και κατ' επέκταση αυτή η σχέση θα είναι ευλογημένη γιατί εκεί ανάμεσα θα είναι και αυτός ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός απουσιάζει από καταστάσεις όπου δεν υπάρχει σχέση δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν υπάρχει διάβλος, διάβλος επικοινωνίας και επαφής. Να με συμπαθάτε για αυτά τα οποία σας είπα και αν σας κούρασα. Αύριο είναι Κυριακή λοιπόν, η Κυρίου, ημέρα μέρα Αναστάσεως, η μέρα Χαράς. Γιορτάζουμε όλοι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, διότι έχουμε λάβει όλοι ένα όνομα, το υπερπάν όνομα. Το όνομα του να λεγόμαστε χριστιανοί και δι ορθόδοξοι. Εύχομαι λοιπόν σε όλους και όλες που βρίσκεστε σε αυτό το παρεάκι μας, το οποίο θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο για αυτή την περίοδο, την ίδια ώρα, θα λέμε έτσι λίγα πνευματικά, χρόνια πολλά, ευλογημένα, ορθόδοξα προπάντων και όταν λέμε ορθόδοξα σημαίνει ότι βρισκόμαστε μέσα στην Αγία Εκκλησία. Γεννηθήκαμε πνευματικά μέσα από την μήτρα της Εκκλησίας που είναι η Αγία Κολυμβήθρα. Από την μήτρα της μάνας μας, γεννηθήκαμε με προοπτική τον θάνατο. Το ακούτε αυτό. Γεννιόμαστε από τη μήτρα της μάνας μας με προοπτική τον θάνατο. Ενώ αναγενόμαστε από την μήτρα της εκκλησίας με προοπτική την αιώνια ζωή. Αυτό είναι το μεγαλείο της Αγίας μας Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν, όταν λέμε Ορθοδοξία, σημαίνει ότι είμαστε ενταγμένοι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, πορευόμαστε με την Εκκλησία, δεν ακούμε αριστερά, δεξιά, διάφορες φωνές που μπορούν να υπάρχουν, είτε είναι φωνές ζηλωτικές μέσα από τον ίδιο χώρο των πιστών, είτε είναι διάφορες φωνές, από άλλες έτσι καταστάσεις ερετικές, εμείς βρισκόμαστε εναρμονισμένοι με τον Επίσκοπο, με τους ιερείς μας ενταγμένοι μέσα στην Αγία Εκκλησία. Και δεν αφιβάλλουμε καθόλου, όπως και οι πιστοί τότε στο Βυζάντιο, όταν ο Επίσκοπός τους, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης ο Ευδόξιος, τους είπε να νηστεύσουν και να φάνε μόνον βρασμένο στάρι. και έτσι έκαναν και διασώθησαν. Γι' αυτό λοιπόν, για να σωθούμε κι εμείς από την λέλαπα των αιρέσεων και των επικινδύνων που υπάρχουν γύρω μας, οφείλουμε να είμαστε ενταγμένοι μέσα στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Ορθοδοξία και ορθοπραξία είναι οι δύο πτέρυγες οι οποίες θα μας αναβιβάσουν στον ουρανό. Πάλι ξεκίνησα να μιλάω και σας κουράζω και δεν βάζω έτσι μία τελεία, σχορέστε με. Λοιπόν, καλή αυριανή και όλοι στις προσευχές σας να μνημονεύετε και εμένα τον αμαρτωλό, όπως και εγώ στην πρόθεση θα μνημονεύσω όλους εσάς οι οποίοι δώσατε το στίγμα σας, την καλησπέρα σας και τις ευχές σας. Καλό βράδυ, καλή αυριανή.